Βρισκόμαστε στο τρίγωρο της Ναυπακτίας, τελευταίο Σάββατο του Ιουλίου. Ένα αντάμωμα, όρδος όη των Κυριτσαίων. Η οικογένεια Κυρίτση σήμερα συγκεντρώθηκε, νομίζω για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σε τόσο μεγάλο βαθμό, έτσι όλοι μαζί. Μια έμπνευση του πατέρα Νικολάου Κυρίτση, ο οποίος μάλιστα εμπνεύστηκε αυτή την έκδοση εδώ, αναζητώντας τις ρίζες μας. Είναι μια αναδρομή, μια ιστορία της οικογένειας Κυρίτση. Ο κύριος πατήρ Νικόλαος Κυρίτση είναι δίπλα μου. Είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε αυτή την ιδέα για να γίνει αυτό το αντάμωμα σήμερα της οικογένειας Κυρίτση και μάλιστα αυτό το αφιέρωμα στην οικογένεια. Πατήρ Νικόλαε, από πού εμπνευστήκα αυτή την ιδέα? Πρώτη φορά που ασχολήθηκα ήταν όταν πήγα στο Ντιτρόιτ μετά από τη φοίτησή μου στη Βοστόνη, στο ελληνικό σχολείο, ελληνικό κολέγιο και τη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού. Συνάντησα κάποιον αναχωρήτη και μου έδωσε ένα βιβλίο του Παναγιώτη, του Κώστα Τσιτσάνη μάλλον, «Οι απαχτήτες αγωνιστές του 21» και εκεί βρήκα τον Τριαντάφυλλο Κυρίτση, ο οποίος ήταν πρόγονός μας. Και άρχισε να τον αναζητώ και μετά ασχολήθηκα πιο πολύ και βρήκα όλους τους απογόνους του που έφυγε από τον Πέρκο μετά την επιστροφή του βέβαια από τον αγώνα του 1829 και ήρθε εδώ στο Τρίκορφο και από εκεί ήστερα ήταν πιο εύκολο διότι κατάφερα να βρω όλους τους μέχρι σήμερα απογόνους του. Ανταποκριθήκατε σε όλα τα μέλη του των Κυριτσαίων, της οικογένειας Κυρίτση, οι οποίοι φαντάζομαι όλοι ανταποκριθήκαν, σχεδόν όλοι, τέλος πάντων, στην έκδοση αυτή. Πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία? Τα στοιχεία, το γενεολογικό δέντρο μάλλον, τις ρίζες, το συγκέντρωσα μόνος μου. Με πήρε περίπου τρεις, γιατί δεν είμαι εδώ στην Ελλάδα, ζω στο Ντιτρόιτ, Μίσιγκαν. Αλλά κάθε φορά που ερχόμουν στην Ελλάδα προσπαθούσα να έχω επικοινωνία με τους γεροντότουρους και τους τσίγκλιζα και μου λέγαν τις ιστορίες και έτσι βρήκα όλο το γενεολογικό δέντρο του Τριανταφύλλου Κυρίτση, του γενάρχου μας που ήρθε από τον Πέρκο Ναυπακτίας εδώ στο Τρίκορφο Ναυπακτίας. Το δύσκολο ήταν βέβαια να βρούμε τα παιδιά του, τα οποία τα βρήκα. Όπως ανέφερα και προηγουμένως στην άλλη μου ομιλία, τον Γεώργιο, τον Αντώνιο, τον Νικόλαο και τον Ιωάννη, καθώς επίσης και τις τρεις κόρες του. Και από εκεί και ύστερα ήταν κάπως πιο εύκολο να συγκεντρώσω όλους τους απογόνους. Σίγουρα έγινε μεγάλη προσπάθεια και για τη συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού. Το φωτογραφικό υλικό δούλεψε πάρα πολύ η αδελφή μου, η Λεμονιά Ιωάννου Κυρίτση Δρόσου, είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Και είχε τον χρόνο να ασχοληθεί και να το συγκεντρώσει και βοήθησε τα μέγιστα. Στην έκδοση αυτού του βιβλίου αναζητώντας τις ρίζες μας μας βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης Δρόσος, ο οποίος είναι και αυτός συνταξιούχος, εκπαιδευτικός και σύζυγος της αδελφής μου και είχε κάποια εμπειρία όσον αφορά πώς να κατατάξει τα ονόματα και ασχολείται πολύ και με το κομπιούτερ και έτσι ήταν εύκολο. Βέβαια το όλο βιβλίο μπορεί να το διαρρέσουμε σε τρεις ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται κυρίως στους Κυριτσαίους, πώς πηγαίνανε και ερχόντουσαν στον Πέρκο μέχρι το 1922 και μετά κάτι διανέξεις που είχαν με τους Μπερκιώτες και που πήγαν για τελευταία φορά όλοι μαζί το 1948 στον Πέρκο.
Μετά βέβαια αναφέρομαι λίγο στην εκπαίδευση των Κηρυτσαίων και πόσοι από αυτούς έγιναν απόδημοι στη συνέχεια και πόσοι βέβαια έδωσαν τη ζωή τους υπέρ του ελληνικού έθνους. Το άλλο, στο τέλος έχω ένα παράρτημα που έχει πολλά γράμματα που έλαβε ο πατέρας μου όταν ήταν στην Αλβανία από συγγενείς, καθώς επίσης και πολλές αιτήσεις που βρήκαμε που οι Κηρυτσαίοι έκαμνον για να αποκτήσουν γη εδώ, όπου υπήρχε λακκούλα στις περιοχές εδώ, τις δηλώνανε και το κράτος τις παραχωρούσε και αυτοί κάνανε χωράφια και έτσι απέκτησαν μεγάλη περιουσία εδώ στο Τρίκορφο Ναυπακτίας. Να πούμε και δύο λόγια, Πάτρε, για την σημερινή εκδήλωση. Και σήμερα υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έτσι το σκεφτήκαμε και λέμε, πρώτα-πρώτα μας ένωσε πιο πολύ ο Άγιος Αθανάσιος. Πολλές φορές οι Κηρυτσαίοι τον έχουν προστάτη τους και τον ανακαίνισαν. Τελευταία τον είχαμε εγκαταλείψει σχεδόν με τις τσιμεντόπληθες και τον τελειώσαμε και αυτό τον τελειώσαμε για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο. Κάναν τη λειτουργία σχεδόν μετά από 50 χρόνια. Και έτσι το Μάιο δεν είναι και τόσο εύκολο να συγκεντρωθούν όλοι οι Κηρυτσαίοι μαζί. Γι' αυτό αποφασίσαμε το τελευταίο Σάββατο του μηνός Ιουλίου να κάνουμε την όμορφη αυτή συγκέντρωση. Η αδερφή μου που βρίσκεται εδώ μαζί με τις άλλες ξαδέλφες και συγγενείς πληροφόρησαν όλους τους απογόνους των Κηρυτσαίων και οι πιο πολλοί ανταποκρίθησαν και ήρθαν σήμερα εδώ στα Κηρυτσαίοι και στις ρίζες μας, εδώ που μεγαλώσαμε και εδώ που γεννηθήκαμε. Και τους δώσαμε και το βιβλίο αυτό χωρίς κόστος, το τυπώσαμε και τους μοιράσαμε, ούτως ώστε να έχουν τουλάχιστον οι νέες γενναίες μια ιδέα από πού ξεκίνησαν οι προγονείς τους και πού θα καταλήξουν σήμερα. Και μάλιστα αποδεικνύουν σήμερα Κηρυτσαίοι, αυτό που είπατε και στην ομιλία σας στους συγγενείς σήμερα, ότι είναι δεμένοι πάνω απ' όλα. Οι Κηρυτσαίοι έχουμε και μερικές σκοτεινές σελίδες, τις οποίες δεν αναφέρθηκα. Όλες οι οικογένειες έχουν. Στις οποίες δεν αναφέρθηκα, ενώ είναι πολύ σκοτεινές και δεν αναφέρθηκα, διότι σέβομαι την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είμαι φιλαλήθης πολύ σε αυτό. Αλλά ό,τι και αν κάνανε οι Κηρυτσαίοι, μπροστά στον κόσμο φαινόντουσαν πάντα ενωμένοι και στήριζε ο ένας τον άλλον. Πάντως, αυτό που καταφέρατε σίγουρα είναι να μας συγκινήσετε όλους. Και μεταξύ αυτών είμαι και εγώ. Πράγματι, είναι συγκινητική στιγμή σήμερα που μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα χαράς και συγκίνησης. Ναι, και εγώ συγκινούμε και κατάφερα να έρθουμε όλοι με την οικογένεια εδώ, με την κόρη μου και τα δύο εγγόνια μου και το γιο μου και με την νύφη μου που είναι ξένη την καταγωγή και τα τρία αγοράκια της. Και να τιμήσουμε και τη μητέρα μου, διότι αύριο το πρωί εμείς έχουμε πάλι συγκέντρωση εδώ. Όλοι οι απόγονοι της μητέρας μου, 45 τον αριθμό, συμπληρώνει τα 100 χρόνια της το ερχόμενο Νοέμβριο. Θα χιλιάσει λοιπόν, έτσι. Yeah. Όχι να κατοστήσει. Της είπα να τα κατοστήσει και με απεκάλεσε τσιγκούνι. Και έτσι θα συγκεντρωθούμε και αύριο εδώ, όλοι μαζί. Η μητέρα μου έχει 21-22 δισέγγωνα. Wow, που λένε και οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού λοιπόν, όπως είπαμε, για το τελευταίο Σάββατο κάθε χρόνο, έτσι. Ελπίζω το τελευταίο Σάββατο κάθε Ιουλίου να βρίσκουμε την ευκαιρία και αυτό που θα ήταν ελπίδα μου είναι να δω τα παιδιά όλων αυτών που είναι εδώ, γιατί δεν γνωρίζονται πλέον. Οι αποστάσεις, η καλοπέραση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα μας έχει αλλάξει λίγο. Λοιπόν, είναι καιρός να επανέλθουμε στις ρίζες μας και στις αξίες μας. Αυτό που λέει και ο τίτλος του βιβλίου, αναζητώντας τις ρίζες μας. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.